Καλησπέρα. Παρασκευή βράδυ και πάλι η εκπομπή pre-game Ματιέστα Σπορ εδώ στην τηλεόραση του Flash. Μαζί θα μάθουμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, θα μάθουμε τα νέα από την προετοιμασία των ομάδων μας για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Θα ξεκινήσουμε από την Super League 2 κατηγορία, όπου η Κοζάνη ταξιδεύει στην Αθήνα να αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι δίνει η ομάδα της Κοζάνης στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν το Λεβαδιακό στο Μιχάλης Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή. Οι ποδοσφαιριστές του Άγγελου Διγκόζη, μετά τα δύο άτυχα και άδικα αποτελέσματα με τον Αιωλικό για την πρώτη αγωνιστική, αλλά και με τα Χανιά για το κύπελο, καλούνται να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά. Ο τρόπος που ήρθαν οι δύο ήττες πρέπει να πεισμώσουν τους Ερυθρόλευκους. Μπορεί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια να μην κατάφεραν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά έδειξαν καλά στοιχεία ομάδας και ότι μπορούν να κοιτάξουν οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Αυτό θα κάνουν και με αντίπαλο τον φιλόδοξο και δυνατό Λεβαδιακό, και αν αυτή τη φορά είναι πιο εύστοχοι και σταθούν πιο τυχεροί, σίγουρα θα φύγουν από την Κεσαριανή με ένα θετικό αποτέλεσμα. Να δούμε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Λεβαδιακός Κοζάνη, Αιωλικός Μακεδονικός, Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΚ Β' ΑΕΛ Λάρισας, ΠΑΟΚ Β' Καμπανιακός, Αλμοπός Αριδέας Απόλλων Πόντου, ΡΕΠΟ η Νίκη Βόλου. Στη βαθμολογία, ΠΑΟΚ Β' ΑΕΛ Λάρισας Αναγέννηση Καρδίτσας, Αιωλικός 3 βαθμούς, Μακεδονικός Ηρακλής από 1 βαθμό, Κοζάνη, Νίκη Βόλου, Καμπανιακός, ΑΕΚ Β' Απόλλων Πόντου και Λεβαδιακός χωρίς βαθμό. Ο Αλμοπός Αριδέας αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Το ρεπό τους έκαναν Λεβαδιακός και η Νίκη Βόλου. Η Κοζάνη, μετά τα δύο άτυχα αποτελέσματα εντός έδρας, ένα για το πρωτάθλημα και ένα για το κύπελο, πάει η Αθήνα και Σαριανή να αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Λεβαδιακός θα χρησιμοποιήσει σαν έδρα το γήπεδο της Κεσαριανής. Ένα γήπεδο που χτίστηκε το νέο, καινούριο γήπεδο, σχετικά το 1998 και το χρησιμοποιεί φέτος η Κηφισιά, Super League 1. Ο Εθνικός Αστέρας αγωνιζόταν στα Νταμάρια, έτσι το έλεγαν, γιατί οι κερκίδες είναι χτισμένες μέσα στα βράχια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τον φιλόδοξο και δυνατό Λεβαδιακό αντιμετωπίζει τη Δευτέρα στην Κεσαριανή στο Μιχάλης Κρητικόπουλος η Κοζάνη. Να δούμε τι δήλωσαν στην κάμερα οι ποδοσφαιριστές Χάρης Ποζαντζίδης, Βαγγέλης Αναστασόπουλος και ο προπονητής της Κοζάνης Άγγελος Διγκόζης. Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι πρέπει να συνεχίσουμε να μην κοιτάξουμε αυτή την ήττα. Προφανώς θα πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτή την ήττα και θα προσπαθήσουμε τη Δευτέρα με τη Λιβαδιά να κάνουμε την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Χάρη και στα δύο τα παιχνίδια, και με τον Αιωλικό στο πρωτάθλημα, αλλά και τώρα βλέπουμε μια ομάδα που πραγματικά παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έρχονται και στιγμές που η ομάδα θα καθίσει, είναι νωρίς ακόμα, και την τιμωρεί, θα έλεγα, το ότι δεν βρίσκουμε εύκολα τον γκολ. Ναι, όπως σας είπα, είναι και δικό μου λάθος αυτό, μαζί με τους επιθετικούς μπροστά. Θα προσπαθήσουμε να το δουλέψουμε στην προπόνηση, να το συνεχίσουμε, να το βρούμε και αυτό. Και όσον αφορά την ομάδα, έχουμε φοβερούς παίχτες. Είμαστε ένα καλό σύνολο, παρόλο ότι είναι νέο σύνολο. Και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να παίζουμε και να είμαστε καλύτεροι από τις άλλες ομάδες. Με τη Λιβαδιά, πιστεύεις αυτό που μας πήρε δύο αγώνες να μας το δώσει, ή μακάρι να μας το δώσει με τη Λιβαδιά, ναι. Αιωλικό και Χανιά ήμασταν άτυχοι, δικαιούμασταν κάτι καλύτερο και στα δυο τα παιχνίδια. Έρχεται το παιχνίδι με την Λιβαδιά. Ο Κοζάνη έδειξε ότι μπορεί κάθε παιχνίδι να το χτυπήσει. Θα μπορέσει η ψυχολογία να έρθει με το μέρος σας και να πάρουμε κάτι καλό? Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με εμάς. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε δεν είναι λόγια, είναι πράξεις και δουλειά. Έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι και τη Δευτέρα. Σίγουρα θα πρέπει να διαχειριστούμε την κούραση. Έρχονται και νέα παιδιά, νέες μεταγραφές, οι οποίοι θέλουμε να μας βοηθήσουν όλους να φτιάξουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Βλέπετε ότι η ομάδα κάνει κάτι πολύ καλό, είναι υγιέστατη σε όλους τους τομείς. Και αυτό, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να παίζουμε για την ομάδα. Και θα βρεθεί ένα καλό σύνολο για τη συνέχεια. Πραγματικά το πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι μέχρι τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο λογικό είναι να έρχεται η κούραση. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Σίγουρα ήταν και ο αντίπαλος πολύ ποιοτικός. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε σήμερα την πρόκριση.
Και αν δούμε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω ότι τη δικαιούμασταν. Μπορούσαμε να την πάρουμε. Τα παιδιά κάναν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να τους πω ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Δυστυχώς όμως, σε τρεις μέρες μέσα δεχόμαστε μια ήττα με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να δούμε και τους δύο αγώνες, και προχθές με τον Ολυμπιακό και σήμερα, που χάσαμε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, να το βελτιώσουμε, να το φτιάξουμε, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε τα παιχνίδια που πραγματικά δικαιούμασταν. Είναι μια πολύ στενάχωρη ήττα, γιατί πραγματικά σήμερα τα παιδιά κάναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και κάναν πολύ καλή εμφάνιση. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε ή που θέλουμε να είμαστε. Υπομονή, δουλειά, το κεφάλι ψηλά και συνεχίζουμε. Τη Δευτέρα, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Είτε παίζεις με μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Λεβαδιακός, είτε παίζεις με μια άλλη ομάδα που έχει στόχο για να σωθεί. Είναι μια δύσκολη κατηγορία. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Εύχομαι και πιστεύω να κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση και κάτω στην Αθήνα και να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Να περάσουμε στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου ο Εορδαϊκός φιλοξενεί στην έδρα του τον Αστέρα Σταυρού, ενώ η Καστοριά τον Πιερικό. Να δούμε το βίντεο. Συνέχεια στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με την τέταρτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο. Την Κυριακή, δύσκολα και πονηρά παιχνίδια περιμένουν τις δύο δυτικομακεδονικές ομάδες, όπου καλούνται να δείξουν χαρακτήρα και αγωνιστικό πάθος για να ρεφάρουν με βαθμό ή βαθμούς τις απώλειες των προηγούμενων αγωνιστικών. Ο Εορδαϊκός, που δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης, υποδέχεται την Κυριακή τον Αστέρα Σταυρού. Οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Κατακαλίδη αφήνουν πίσω τους το άτυχο αποτέλεσμα της Τετάρτης, καλούνται να δείξουν χαρακτήρα και να φτάσουν σε μια νίκη ανάσα που θα τους επιτρέψει να δουν με άλλη ψυχολογία τη συνέχεια. Η Καστοριά έχει δύσκολο εντός έδρας έργο. Οι Γουναράδες, χωρίς βαθμό ακόμα στο πρωτάθλημα, υποδέχονται στην Καστοριά τον επικίνδυνο Πιερικό. Στο Καστοριανό στρατόπεδο υπάρχει πίστη και αισιοδοξία παρά το μεγάλο βαθμό δυσκολίας της συνάντησης για ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια. Τέταρτη αγωνιστική, Βατανιακός Αστέρας Πετρίτη, Αρτάκι Κιλελιέρ, Σβορώνος Τρίκαλα, Θεσπρωτός Αναγέννηση Άρτας, Εορδαϊκός Αστέρας Λανοκλαδίου Σταυρού, Λευκύμη Θύελλα Κατσικά, Καστοριά Πιερικός, Φίκη Μαγνησιακός, Ζάκυνθος Νέο Κεραμιδίου. Τα παιχνίδια ξεκινούν στις 4 το απόγευμα. Στη βαθμολογία, Κιλελιέρ Αναγέννηση Άρτας, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 6 βαθμούς, από 4 βαθμούς Τρίκαλα, Ζάκυνθος, Πιερικός, Βατανιακός, από 3 βαθμούς Σβορώνος, Θύελλα Κατσικά, Αστέρας Λανοκλαδίου, Αρτάκι, Αστέρας Πετρητή, 1 βαθμό ο Εορδαϊκός και ο Μαγνησιακός, Λευκύμη, Θεσπρωτός, Φίγη και Καστοριά χωρίς βαθμό. Να ρεφάρει την εντός έδρας ήττα της προηγούμενης Τετάρτης θέλει ο Εορδαϊκός κόντρα στον Αστέρα Σταυρού την Κυριακή. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Εορδαϊκός πρέπει να αφήσει πίσω την ήττα από τον Βατανιακό και να κοιτάξει μπροστά και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Σταυρού. Ο Νίκος Κατακαλίδης πιστεύει στους ποδοσφαιριστές του και τους ζήτησε να βγάλουν τον ποδοσφαιρικό τους εγωισμό και να κυνηγήσουν τους τρεις βαθμούς κόντρα στον Αστέρα με πάθος και ψυχή. Εξάλλου, οι παίκτες του Εορδαϊκού άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Αστέρα Σταυρού από τα μπαράζα Νόδου, όπου τότε ο Εορδαϊκός είχε γνωρίσει την ήττα. Να δούμε τι μας είπε ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας, Γιώργος Ζαχαρίας. Όπως έχω πει και σε προηγούμενες φορές που έχουμε μιλήσει, το ποδόσφαιρο δανείζει, δεν χαρίζει. Ήταν ένα μάτς που μπορούσαμε να το καθαρίσουμε εμείς από το πρώτο ημίχρονο, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάποιο γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο λίγο πιο επιθετικά, αυτό μας τύχησε. Αυτοί τύχησαν με δύο φορές πάση στην περιοχή μας να μας κάνουν δύο γκολ. Καταφέραμε να συμφαρίσαμε βέβαια 1-1, δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το σκόρ για την ώρα. Έγινε το 2-1 και πήγε έτσι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Εντάξει, καμιά φορά δεν κερδίζει ο καλύτερος. Ναι, μας έχει δείξει πολλές φορές, άπειρες φορές, ότι η μπάλα, όπως το είπες και εσύ, ότι και το ποδόσφαιρο δεν χαρίζει, δανείζει μάλλον. Έτσι.
Τώρα άλλο ένα δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Σταυρού, με μια ομάδα που τη γνωρίζετε και από πέρυσι από τα Μπαράζ. Ναι, τη γνωρίζουμε πέρυσι τα Μπαράζ. Θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, κακά τα ψέματα. Αλλά πιστεύω ότι οι παίκτες μου πήραν σήμερα λίγο το μάθημά τους και θα πάνε πιο δυνατά, πιο παθιασμένα για να πάρουν το παιχνίδι αυτό. Άλλωστε έχουμε και συσταγωγικά ανοιχτούς λογαριασμούς με την ομάδα του Σταυρού από πέρυσι. Ποιο θα είναι εκείνο που θα προσπαθήσετε να τονώσετε την ψυχολογία μέσα σε εισαγωγικά τους ποδοσφαιριστές από αυτή την, όπως είπες και εσύ, άδικη ήττα με τον Βατανιακό, για να πάει η ομάδα να κερδίσει τον Αστέρα Σταυρό, να ρεφάρει με τον Αστέρα Σταυρό. Καταρχήν δεν χάθηκε κόσμος από μία ήττα. Ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας, όπως είπαμε και από την αρχή ότι πρόκειται για ένα κράμα ποδοσφαιριστών νεαρών και έμπειρων, γι' αυτό και καινούργιας ομάδας, οπότε ξέρουμε ότι αυτά τα σκαμπανεβάσματα θα υπάρχουν. Αυτό όμως που θα πω εγώ, ότι σίγουρα εγώ προσωπικά θα τονίσω στους παίκτες μου να βγάλουν ακόμη περισσότερο πάθος, γιατί χωρίς περισσότερο πάθος δεν θα έρθουν και τα ανάλογα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Κλείνοντας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον κόσμο που βρέθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι στο γήπεδο. Σίγουρα είναι η δύναμή μας, σίγουρα τους απογοητεύσαμε με το αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύουμε, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, ότι θα κάνουμε τα πάντα για να ρεφάρουμε και να τους δώσουμε χαρά στο επόμενο παιχνίδι, που τις θέλουμε εννοείται ακόμα περισσότερο κοντά μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Δεύτερο μέρος της εκπομπής και να συνεχίσουμε με το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Τέταρτη αγωνιστική, και όσο περνάνε οι αγωνιστικές, τόσο το ενδιαφέρον μεγαλώνει. Να δούμε το ρεπορτάζ. Φτάνουμε αισίως στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης. Μπάλα συνέχεια λοιπόν, με σημαντικά και αμφίρροπα παιχνίδια στο μενού. Το Σαββατοκύριακο φτάνει και υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης, που θα κρατήσουν την ανάσα των φίλων του τοπικού ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Τέταρτη αγωνιστική, Μακεδονικός Κοζάνης Δανάη Κοζάνης, Βελβεντό Ατρόμητος Τολεμαΐδας, Κρόκος ΑΕ Κοζάνης, Περδίκας ΑΕΠ Κοζάνης, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Τιτάν Σερβίων ΠΑΟ Κύρων, Μακεδονικός Σιάτιστας Ιωνικός, Ρεπό Ομέγας Αλέξανδρος Άρδασας. Τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν 4.30 το απόγευμα. Στη βαθμολογία, ΠΑΟ Κύρων και ΑΕ Περδίκα 9 βαθμούς, Τιτάν Σερβίων στους 7 βαθμούς, 6 βαθμούς Μακεδονικός Κοζάνης και Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, στους 4 βαθμούς το Βελβεντό, Ατρόμητος Τολεμαΐδας, Μακεδονικός Σιάτιστας, Κρόκος Ιωνικός στους 3, χωρίς βαθμό Δανάη Κοζάνης και ΑΕ Κοζάνης. Η ΑΕ Κοζάνης αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Στη συνέχεια να περάσουμε να δούμε πώς προετοιμάζονται οι ομάδες για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Να ξεκινήσουμε από το Βελβεντό, που αντιμετωπίζει στην έδρα του τον ανανεωμένο Ατρόμητο. Το Βελβεντό την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Το Σάββατο υποδέχεται στο Βελβεντό την νεανική ομάδα του Ατρόμητου Πτολεμαΐδας. Πάμε να δούμε τι δήλωσε για την αναμέτρηση ο προπονητής του Βελβεντού, Δημήτρης Κουτσόνας. Η συγκομιδή βαθμών μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους, αλλά μας αφήνει ικανοποιημένους η όλη προσπάθεια της ομάδας μας, γιατί και στα τρία παιχνίδια μέχρι τώρα είχαμε μια καλή εικόνα σαν ομάδα, και νομίζω ότι αυτό που είπα, σαν ομάδα, πλέον αρχίζουμε και παίζουμε σαν ομάδα. Αυτό που μας έλειπε από το καλοκαίρι, αλλά τώρα έχοντας όλα τα παιδιά στο γήπεδο και δουλεύοντας όπως δουλεύουμε, πλέον θα αρχίσουμε να αποδίδουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά και θα έχουμε και πιο καλύτερη συγκομιδή βαθμών. Από εδώ και πέρα έχουμε ένα αγώνα τον Ατρόμητο. Πιστεύεις ότι η ομάδα θα ανταπεξέλθει σωστά απέναντι σε μια νεανική ομάδα, Ναι, νομίζω ότι όπως και αυτήν την Κυριακή παίξαμε μια νεανική ομάδα, την Κυριακή μας πέρασε. Τους Δανώνους, πάρα πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο, αλλά νομίζω ότι η πειθαρχία που δείξαν οι παίχτες μου και η σοβαρότητα, έτσι, πέρα από την εμπειρία που είχαμε αρκετή από το νεαρό σύνολο που παίξαμε, πάρα πολύ καλή ομάδα, ειλικρινά μου με εντυπωσίασε πως έπαιξε, αλλά η σοβαρότητα των παιχτών μου, νομίζω ότι καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε, τους 3 βαθμούς, να κάνουμε την πρώτη μας νίκη και να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα τώρα με τελείως διαφορετικό αέρα. Άρα
και ο Ατρόμητος, νομίζω ότι θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, σαν ομάδα, νεαρή, ακαδημία. Άρα το μόνο που πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα είναι να συνεχίσουμε, να είμαστε σοβαροί και να παίζουμε όλα τα παιχνίδια μας όπως παίξαμε προχθές. Και όχι μόνο προχθές, αλλά και τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, γιατί νομίζω ότι πλέον παίζουμε σαν ομάδα και είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει παράθυρο για κάποια ενίσχυση, για κάποια μεταγραφή ακόμα? Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν το θέλουμε. Μετά την μεταγραφή που κάναμε τον Ηλία το Δούμα, εκεί είχαμε ένα κενό και το κλείσαμε. Δεν υπάρχει και λόγος να κάνουμε μεταγραφή, γιατί δεν έχουμε και τρελούς στόχους. Αν η ομάδα ήθελε να πρωταγωνίσει, αν ήθελε να είμαστε στην πρώτη εξάδα για αυτά, εντάξει, τα ψάχναμε παίχτες. Αλλά τώρα αυτό που θέλουμε, νομίζω ότι με τους παίχτες που έχουμε, και εύκολα θεωρώ ότι θα μείνουμε στην κατηγορία, είναι στο χέρι μας. Δεν εξαρτάται από κάποιον άλλον, είναι καθαρά στο δικό μας χέρι. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Κρατάς χαμηλούς τους τόνους και καλά κάνεις σαν προπονητής, αλλά όπως είπες και εσύ, εξάλλου, οι τρεις πρώτες αγωνιστικές έδειξαν ότι κάλλιστα και μπορεί η ομάδα να μην είναι στα play-out όπως είχες πει, αλλά και στα play, να είναι μάλλον στα, ναι, να είναι στα play-off και όχι στα play-out. Κοίτα, αυτό νομίζω εξαρτάται καθαρά στους παίχτες. Νομίζω οι παίχτες έχουν και την ποιότητα και την εμπειρία. Αν το βάλουν σαν στόχο και το πάνε, είναι δικό τους. Εγώ προσωπικά, σαν προπονητής, είναι δευτερεύον. Δεν με ενδιαφέρει άμα είμαι στην πρώτη εξάδα ή στη δεύτερη. Με ενδιαφέρει να πάνε την ομάδα όσο πιο ψηλά μπορούν. Αν την πάνε στην πρώτη εξάδα, την πάνε. Αλλά αν παραμείνουμε στην εξάδα και έχουμε το πλεονέκτημα, γιατί αν είμαστε και εκτός, επιτέλους έχουμε ένα πλεονέκτημα και μπορούμε να παίξουμε αυτό που λέω και θα το τονίζω, τα παιδιά από το χωριό. Αυτή θα είναι επιτυχία για μας. Τώρα, παίξτε, άμα θέλουν περισσότερα, εντάξει, μπορούν και νομίζω ότι μπορούν να το διαχειριστούν. Σίγουρα δεν υπάρχει θέμα. Και μια πρώτη ανάγνωση γενικά του πρωταθλήματος. Πώς είδες το πρωτάθλημα γενικά στις τρεις πρώτες? Σίγουρα είναι νωρίς ακόμα, αλλά μια ανάγνωση υπάρχει. Κοίταξε, μπορεί να είναι νωρίς, αλλά νομίζω πρώτες τρεις αγωνιστικές δείχνουν ότι οι τρεις ομάδες θα ξεχωρίσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Μακεδονικός, τα Κύλα και ο Περδίκας, νομίζω ότι θα είναι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στην πρώτη τριάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μπει σφήνα εκεί. Κάθε ομάδα νομίζω έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σαν ομάδα. Θεωρώ ότι ο Περδίκας με τα Κύλα συνεχίζουν από πέρυσι την καλή πορεία, γιατί και οι δύο τερματίσανε ψηλά με τους ίδιους προπονητές. Δείχνουν ότι δουλεύουν και κάνουν καλή δουλειά. Ο Μακεδονικός νομίζω ότι με την εμπειρία του προπονητή που έχει και τους έμπειρους παίχτες που πήρε, δεν θα δυσκολευτεί να πρωταγωνιστήσει. Και νομίζω ότι ο Μακεδονικός έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των δύο αυτών αντιπάλων του, γιατί νομίζω ότι έχει ένα υλικό που μεσοεπιθετικά μπορεί να βρει λύση παντού. Ενώ τα Κύλα, μέχρι τώρα που έχω δει την ομάδα των Κύλων, έχουν ένα εξαιρετικό επιθετικό. Έτσι, ο Σόκος, ο οποίος νομίζω ότι κρατάει όσο και αν, χωρίς να θέλω να μειώσω τους άλλους συμπαίκτες του, γιατί όλη μια ομάδα και αυτοί προσπαθούν για να έχουν την απόδοση που έχει ο Σόκος. Αλλά νομίζω ότι είναι ο παίκτης που από πέρυσι κρατάει αυτή την ομάδα και την έχει εκεί που ψηλά. Είναι καταπληκτικός παίκτης, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα των Κύλων. Και νομίζω ότι εκεί τώρα είναι ένας παίχτης. Γι' αυτό λέω ότι ο Μακεδονικός έχει ένα πλεονέκτημα, ότι έχει περισσότερες επιλογές μπροστά στο σκοράρισμα γι' αυτό. Ο Περδίκας, καλό σύνολο, πολύ έμπειρη ομάδα, έμπειρη γιατί τους παίξαμε μαζί. Νομίζω όμως ότι δεν έχει την ομοιογένεια σαν σύνολο, πια δεμένη σαν ομάδα όπως είναι ο Μακεδονικός και τα Κύλα. Εκεί εστιρεί, αλλά νομίζω ότι ο κ. Θεοδωρίδης θα βρει και αυτό το κουμπί να τους δέσει για να μην πάει η χρονιά τους, γιατί θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Άρα πρέπει να συνεργαστούν και οι παίχτες και με τον προπονητή, γιατί δεν γίνεται για να φτάσει η ομάδα ψηλά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έχουμε και ένα αμφίρροπο πρωτάθλημα και στα γιατά play-off, αλλά και ένα αμφίρροπο πρωτάθλημα στα play-out. Έτσι, γιατί μπορεί η ΑΕΠ να έχει πάρει τη μία θέση του υποβιβασμού, αλλά υπάρχει και ο φόβος, ο κίνδυνος που απευχόμαστε όλοι να συμπαρασύρουν δύο ομάδες ακόμα. Έτσι, μη άνοδο της δικάς μας ομάδας, της ΕΠΣ, της ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και ο υποβιβασμός του Ευρωδικού. Πράγμα που απευχόμαστε, έτσι, και τα δύο αυτά να γίνουν. Και σίγουρα θα έχει ένα ενδιαφέρον, όπως είπατε, για τις δικές σας ομάδες στα play-off και για τις δικές μας από εδώ στα play-out. Έτσι νομίζω θα πάει. Εμείς νομίζω είπαμε, θέλουμε εκεί χαμηλά την μπάλα να μπορέσουμε να φύγουμε. Αν μπούμε στη δικιά σας εξάδα, θα είναι χαρά μας να μπορέσουμε να παίξουμε τα παιχνίδια μας. Να συνεχίσουμε με την ομάδα του Ιωνικού περιοχής Βαθυλάκου, που έχει δύσκολο έργο μέσα στη Σιάτσα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ο νεοφώτιστος Ιωνικός, χωρίς βαθμό ακόμα στο πρωτάθλημα, έχει δύσκολη αποστολή μέσα στη Σιάτσα. Μια Σιάτσα που έρχεται από ήττα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν για το παιχνίδι ο προπονητής του Ιωνικού, Βασίλης Παπαζήσης, και ο ποδοσφαιριστής Μπάμπης Κεϊσούλου.
Καλώς ήρθες στο Βαθύλακο. Όσον αφορά τώρα τα παιχνίδια, αυτά τα δύο παιχνίδια πληρώσαμε την απειρία μας στο Α τοπικό. Τα παιδιά ήταν 2-3 χρονιές στη Β κατηγορία, έχουν ας πούμε την οτροπία ακόμα της Β, αρχίζουν, μπαίνουν σιγά σιγά στο νόημα τι σημαίνει Α, και τόσο και να λέμε η Α είναι υποβιβασμένη, είναι, αλλά δεν πάει να είναι Α. Με ομάδες δυνατές, με παίκτες που τρέχουν, με παίκτες που ξέρουν την κατηγορία και με παίκτες έμπειρους που κάνουν τη διαφορά. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε σιγά σιγά τα παιδιά να καταλαβαίνουν τι σημαίνει η Α κατηγορία και πιστεύω ότι σε ένα μήνα, μια και είναι και η εκλογία και μετά τις εκλογές εμείς έχουμε το ρεπό, πάμε σε ένα μήνα, θα παίξουμε ξανά, θα είμαστε πιο έμπειροι. Και γιατί είναι και δύο παιχνίδια τώρα που θα μας δώσουν πολλές εικόνες και με τον ΠΑΟ Κύλων που παίξαμε, αλλά και με τη Σιάτισσα που ακολουθεί. Είναι παιχνίδια δυνατά που θα δουν τα παιδιά πραγματικά το επίπεδο της Α ποιο είναι. Ναι, με τον ΠΑΟ Κύλων είναι μια δυνατή ομάδα. Η ομάδα το χτύπησε όσο μπόρεσε με αξιοπρεπέστατα. Έρχεται, όπως είπες, και ένα άλλο δύσκολο μάτς μέσα στο Μακεδονικό Σιάτισσα εκεί. Που πιστεύεις θα κρυθεί, αλλά και τι θα κάνεις για να κλέψεις ουσιαστικά κάτι από αυτή τη συνάντηση. Είναι δύσκολο παιχνίδι για μας, λόγω της εμπειρίας που έχει σχέση και της απειρίας που έχουμε. Αλλά εμείς δεν πάβει να είμαστε μια ομάδα που θα πάμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Δεν κοιτάμε, λέμε, είναι καλύτερη, είναι πιο δυνατή. Πάμε και τα χτυπάμε όλα στα ίσια. Θέλουμε τον πόντο ή τους πόντους για να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και αν μπορέσουμε. Και μπούμε και θα κοιτάξουμε αν μπορέσουμε και μπούμε στην εξάδα που είναι και τα play-off, θα είναι ευχής έργων για μας, για το λόγο όχι για άνοδο και τίποτα άλλο, αλλά να παίξουν μόνο τα μικρά παιδιά, να πάρουν 5 παιχνίδια τα μικρά παιδιά σε ένα δύσκολο τουρνουά που θα είναι αυτό. 3 αγωνιστικές, σίγουρα έβγαλες και εσύ κάποια σήμερα, πρώτα συμπεράσματα γενικά για το πρωτάθλημα, γενικά για τις ομάδες. Θέλουμε λίγο την γνώμη σου. Με αυτά που είδα τώρα στις 3 πρώτες αγωνιστικές, το είπα από την αρχή της χρονιάς, το λέω και τώρα. Πρώτο φαβορί για μένα είναι ο Μακεδονικός Κοζάνης. Αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής. Δεύτερο, ΠΑΟ Κύλων με Περδίκα. Και την τέταρτη βλέπω τη Σιάτιστα. Τώρα, στις ομάδες που θα είναι κάτω χαμηλά, είναι πολλές υποψήφιες. Και από αυτές είμαστε κι εμείς, θα λέμε την αλήθεια. Είναι άλλες, είναι ο Κρόκος, η Δαναή, η Άρδεσα. Ίσως και η ΑΕΚ. Όλα αυτά θα τα δείξει η πορεία. Πιστεύεις όμως θα έχουμε ένα αμφίρροπο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος? Καθαρά. Καθαρά θα είναι αμφίρροπο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει φαβορί. Το είδαμε και την Κυριακή που μας πέρασε. Ποιος περίμενε ότι η Σιάτισσα θα κάνει τον γκέλ μέσα στην Άρδεσσα. Να πούμε την αλήθεια. Θα είναι πραγματικά αμφίρροπο. Δεν ξέρεις ποιος θα είναι πρωταθλητής. Αλλά από αυτά που έχω δει και βλέπω τους παίχτες που έχει η ομάδα, θεωρώ ότι ο Μακεδονικός Κοζάνης θα είναι το πρώτο φαβορί να κόψει το νήμα. Το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι οι ομάδες είναι λίγες αυτές που θα πάνε για τον πρωταθλητισμό. Οι μικρομεσαίες ομάδες είμαστε πιο πολλές αυτή τη χρονιά. Θα πολεμήσουμε όλοι για το καλύτερο. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και το πρωτάθλημα θα γίνει όπως είναι να γίνει. Και οι δικές σας εμφανίσεις αλλά και τα δύο παιχνίδια που παίχτηκαν ήδη στις 3 αγωνιστικές. Εμείς εντάξει, είμαστε μια νέα ομάδα στην κατηγορία όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν εμπειρία στην Α κατηγορία. Εμείς που έχουμε χρόνια στα γήπεδα και έχουμε παίξει σε αυτές τις κατηγορίες, προσπαθούμε με τον τρόπο μας και την παρουσία στο γήπεδο να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Θα δέσουμε προπόνηση με προπόνηση, αγώνα με αγώνα. Έχουμε δείξει καλά πρόσωπα σε όλα τα μάτς. Είμαστε εδώ, θα κάνουμε τον αγώνα μας και θα κρυθούμε το αποτελέσματο. Και αυτή την αγωνιστική έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι πάλι εκτός έδρας με το Μακεδονικό Σιάτισσα, μια δυνατή ομάδα. Εσύ που πιστεύεις και τι πιστεύεις να. Πόσο μπορείτε να χτυπήσετε και να τσιμπήσετε κάτι από αυτό την αναμέτρηση? Πιστεύω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η εμπειρία που έχουμε εμείς. Πρώτα απ' όλα να είμαστε όλοι ποδοσφαιριστές, γιατί έχουμε τις δουλειές μας, άλλοι έχουν και τους τραυματισμούς, οι οποίοι καλώς ή κακώς θα απουσιάζουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Θέλω να πιστεύω ότι όπως δείξαμε ότι δεν είμαστε κακή ομάδα, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε υποχρεώσεις και σε απαιτήσεις. Ο Μακεδονικός δεν είναι ο Μακεδονικός ο οποίος ήταν τις προηγούμενες χρονιές.
πιστεύω ότι το μάτς θα κριθεί στη λεπτομέρεια. Να κλείσουμε την σημερινή μας περιήγηση στα γήπεδα από τα Κύλα, όπου να δούμε πώς προετοιμάστηκε ο ΠΑΟΚ Κύλων να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την δύσκολη και σκληροτράχηλη ομάδα του Τιτάνα Σερβίων. Με φόρα, ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία, ΠΑΟΚ Κύλων, μετά το 3-3, πάει στα Σέρβια να αντιμετωπίσει τον δυνατό και επικίνδυνο Τιτάν. Μια αμφίροπη πραγματικά αναμέτρηση. Να δούμε τι δήλωσε στην κάμερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ Κύλων, Βασίλης Μαντζόλας, και ο ποδοσφαιριστής, αλλά και πρώτος σκόρερ, Στάθης Αθανασιάδης. Βασίλη, τρίτη αγωνιστική, 3-3 για τον ΠΑΟΚ Κύλων. Αλήθεια, πού το πάει? Πού το πάει? Εμείς παίζουμε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Δεν υπάρχει παιχνίδι που θα παίξουμε ή θα είμαστε χαλαροί. Άσχετα από το ποιοι παίζουν και ηλικιακά και σε οτιδήποτε, εμείς πάντα παίζουμε να κερδίσουμε. Πέρα από το σκοπό που έχουμε, που πρέπει να βγάλουμε ποδοσφαιριστές, που έχουμε προωθήσει πολλούς ποδοσφαιριστές. Όπως είπα, αυτή η εβδομάδα ήταν ένα μεταβατικό παιχνίδι για μας, γιατί μας φύγανε 5 παίκτες στην ΚΑΠΑ 19 της Κοζάνης. Οπότε άλλαξαν λίγο ισορροπίες, άλλαξε το ρόστερ, άλλαξε την δεκάδα. Είχαμε τραυματία τον Γκλόντι, τον Τούκα, άρρωστο τον Κυπρίτογλου. Ήταν ένα μάτς λίγο ιδιαίτερο για μας, με πολλές αλλαγές. Αλλά τα παιδιά ανταποκρίθηκαν και με 10 παίκτες. Όλοι ήταν αντάξει της προσπάθειας στην αρχή μέχρι το τέλος και με 10 παίκτες, και ήταν ένα τρίποντο που πάντα μας χαροποιεί. Όπως τρεις αγωνιστικές ξεκινήσαμε, αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εμείς έχουμε στόχο παιχνίδι-παιχνίδι. Τίποτα παραπάνω. Πάμε καλά και όσοι είμαστε, το εύκολο να είσαι εκεί ψηλά, το δύσκολο να διατηρηθείς. Και είναι το δύσκολο, για μας είναι ευχάριστο, έχουμε κίνητρο. Ξέρουν ότι θα είναι δύσκολο γιατί θα αντιμετωπίσουν και άλλες ομάδες, θα θέλουν να μας κερδίσουν με το έτσι θέλω που λέμε. Οπότε πάντα θα είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Όποια παιδιά και να χρησιμοποιηθούν, οι μικρότεροι πρέπει να ψηθούν σε τέτοιες συνθήκες. Οπότε θα προσπαθήσουμε το σύνολό μας να είναι ανταγωνιστικό, ανωδικό κάθε χρόνο και συνεχίζουμε να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε παίζοντας για την νίκη. Τρεις αγωνιστικές όπως είπαμε. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις? Το πρωτάθλημα στην αρχή ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τη δυναμική. 12 ομάδες πρώτη φορά, τουλάχιστον τώρα που προσθέθηκαν και τα μπαράζ, το πρώτο 6 και τον δεύτερο, οπότε τα play-out, play-off. Οπότε αυτό δίνει περισσότερες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, 27 παιχνίδια, να γεμίσει και το πρόγραμμα, να γεμίσει η χρονιά, γιατί θα ήταν ένα σύντομο πρωτάθλημα. Οπότε αυτό δυσκολεύει και εμάς, τα παιδιά, μεγάλο χρονικό διάστημα απραξίας μετά στο τέλος, δεν είναι καλό και γενικά δεν είναι καλό να διαγωνιστούν οι ομάδες. Οπότε θέλουμε να υπάρχουν ομάδες, να υπάρχει ανταγωνισμός, να υπάρχει ποδόσφαιρο. Από το ερασιτεχνικό θέλουμε, όπως έχουμε ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, ομάδα στη ΒΙΤΑ, εμείς τώρα που είμαστε σε αυτή την κατηγορία, να δουλεύουμε σωστά, να υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και όποια παιδιά μπορούν να διακριθούν, να έχουν ένα κίνητρο στον νομό να πάνε σε αυτές τις ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό. Για το άλλο τοπικό όμως, μιλάμε για ένα φύλλο πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν ξέρω αν θα ξεχωρίσει σιγά σιγά, αν γίνει ένα πρωτάθλημα ταχυτήτων όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες με δυνατές ομάδες, ήδη που έχουν ξεκινήσει καλά όπως και με εμάς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα ξεχωρίσει εύκολα, να ξεκολλήσει εύκολα στη βαθμολογία η πρώτη εξάδα. Αυτό λίγο βλέπω ότι πάει να γίνει. Και οι άλλες ομάδες από κάτω που σίγουρα θα παλεύουν όποια έχει κίνητρο, ανάλογα και ποια θα παρασύρει, αν παρασύρει η ομάδα ή ο υποβασμός. Αυτό λίγο κάπου. Είναι αφύροπο. Ήδη έχει πέσει μια ομάδα. Δεν ξέρω αν θα πέσει και θα παρασύρει, ποια θα γίνει το γραφτή. Οπότε εκεί είναι άλλο ενδιαφέρον, άλλο ενδιαφέρον για τους πρώτους 6. Οπότε εκεί βλέπω ότι μάλλον θα ξεχωρίσουν οι πρώτους 6. Επόμενη αγωνιστική τώρα, πάμε στον ΠΑΟΚ. Κοιτάει Σερβίων. Μια σκληροτράχυλη ομάδα, μια δυνατή ομάδα. Μια ιστορική ομάδα, όπως είναι σκληροτράχυλη. Όλα τα χρόνια ξέρουμε ότι η δύναμη είναι στοιχείο της ομάδας Σερβίων. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε πέρα από το φιλικό που είχαμε παίξει, θα είναι άλλο παιχνίδι. Σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Θέλουμε να έχουμε μεγάλα γήπεδα και μας βολεύει. Θέλουμε να παίξουμε μεγάλο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα παιχτεί και από τον αντίπαλο και περιμένουμε να είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Οι συνθήκες θεωρώ ότι θα είναι ιδανικές. Οπότε όποιοι έρθουν σίγουρα θα απολαύσουν θέαμα, θα απολαύσουν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και οι προσπάθειες των παιδιών θα πρέπει να χειροκροτηθούν από όλους και ας κερδίσει ο καλύτερος. Αντιμετωπίζεις κάποια αγωνιστικά προβλήματα? Έχουμε κάποια προβλήματα σίγουρα, όπως είμαι με τα παιδιά που φύγανε. Τώρα προσπαθούμε να μοντάρουμε πάλι την ομάδα με τους υπόλοιπους, γιατί είχαμε κάποιες απουσίες, δουλειές και όλα αυτά. Έχουμε ένα πρόβλημα τραυματισμού με τον τερματοφύλακά μας που τον χάσαμε για αυτόν τον Σάββατο. Μια κάκωση στον έξω πλάγιο. Τον Γκλόντι τον Ντούκα που ακόμα είναι σε περίοδο αποκατάστασης.
Έχουμε έναν άρρωστο. Οπότε, εντάξει, βλέπουμε, προκύπτουν. Οι όσες είναι τώρα μέσα στο πρόγραμμα, οπότε τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτά. Έχουμε να καλύψουμε τα κενά, οπότε βαδίζουμε όλα καλά. Και θέλω να στείλεις και ένα μήνυμα στους φιλάθλους γενικά. Τι μπορούν να περιμένουν οι φίλαθλοι από εσάς και τι εσείς από τους φιλάθλους. Εμείς θέλουμε πραγματικά, όπως γίνεται το τελευταίο διάστημα, ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο. Έρχεται στο γήπεδο των Κύλων, γεμίζει, γιατί σίγουρα καταλαβαίνει, έχει καταλάβει και στηρίζει την προσπάθειά μας. Και έρχεται και πραγματικά απολαμβάνει ποδόσφαιρο. Αυτό το λαμβάνουμε και εμείς από τα λόγια φεύγοντας από εδώ. Και στο εραστηνικό, νομίζω η μεγαλύτερη επιβράβευση είναι αυτό. Να τελειώσει το μάτς, να ακούς μπράβο από αγνώστους, να σε συγχαίρουν για την προσπάθεια. Φαίνεται ότι είναι δίπλα μας. Θέλουμε να έρχεται ο κόσμος δίπλα. Και πραγματικά όλος ο φίλος Κοζάνης να χειροκροτάει αυτά τα παιδιά, τους ερασιτέχνες, οι οποίοι θυσιάζουν πολύ περισσότερα πράγματα από έναν επαγγελματία που είναι απλά δουλειά τους. Έχουν οικογένειες, έχουν δουλειές, είναι πάνω στο γήπεδο, δουλεύουν καθημερινά σκληρά και αξίζουν το χειροκρότημα αλωνών. Με αγάπη όλες οι ομάδες, δεν χρειάζονται αντιπαλότητες, ούτε φωνές ούτε ψυμαχίες. Απολαμβάνουμε τα παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε το δεξί, έχουμε 3 νίκες. Καθημερινά δουλεύουμε πολύ σκληρά στις προπονήσεις, όλη η ομάδα. Καταφέραμε μέχρι στιγμής να είμαστε πρώτοι μαζί με τον Μπερδίκα. Θα συνεχίσουμε δυναμικά με την ομάδα να παλέψουμε όσο πιο γίνεται, να τερματίσουμε πιο πάνω, να πάμε καλά στο πρωτάθλημα, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα, να προσφέρουμε θέαμα. Από εσένα, είσαι ικανοποιημένος. Από μένα, πάρα πολύ ικανοποιημένος. 6 γκολ σε 3 αγωνιστικές. Ναι, δεν τα έβαλα μόνος μου, σίγουρα όλη η ομάδα βοήθησε. Να είμαι αυτή τη στιγμή πρώτος σκόρερ με 6 γκολ. Θα προσπαθήσω να διατηρήσω όσο πιο πολλά γκολ μπορώ, να βοηθάω και την ομάδα και τον εαυτό μου. Και ελπίζω με τα γκολ μου και με τις να κάνω και assist, να βοηθήσω την ομάδα να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις? Δυνατό θεωρώ φέτος το πρωτάθλημα, όχι σχέση με πέρσι. Φέτος είναι λίγο νομίζω ένα επίπεδο πιο κάτω. Είναι δηλαδή, δεν είναι κάποια ομάδα θεωρώ που πρωταγωνιστεί 100%. Ελπίζω να έχουμε ένα δυνατό πρωτάθλημα, καλά παιχνίδια, ντέρμπι, να υπάρχει άγχος, να υπάρχει ένταση στο πρωτάθλημα, ώστε να μην έχουμε κάποιον φαβορή 100% ότι έχει βγει από τον πρώτο γύρο παράδειγμα. Και ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό που έρχεται για εσάς, έτσι, ότι ήταν Σερβίων, μια δυνατή ομάδα μέσα στην έδρα του. Τι περιμένεις από εκεί? Εμείς θα παλέψουμε να κάνουμε το καλύτερο, να πάρουμε το διπλό, εμείς και η ομάδα. Ελπίζω να καταφέρουμε να κερδίσουμε το Τιτάν. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, έχει πολύ έδρα ο Τιτάν Σερβίων μέσα εκεί. Θα δουλέψουμε σκληρά, όπως είπα και πριν, να καταφέρουμε να φύγουμε με το διπλό από εκεί μέσα. Από αυτά τα 6 γκολ που σημείωσες ως τώρα, αν σου έλεγα να ξεχωρίσεις ένα, σε ποιο θα είναι, ποιο ήταν? Ένα, ήταν με τον το προχθεσινό, με το Βαθύλακο, την κεφαλιά στο κόρνερ, με τον 10 παίχτης που είχαμε μείνει. Από κόρνερ με κεφαλιά, αυτό είναι το ξεχωριστό. Αυτά με την προετοιμασία των ομάδων Super League 2, Γάμα Εθνική και τοπικών πρωταθλημάτων. Για όλη την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου μπορείτε να ενημερωθείτε τη Δευτέρα από τα Δελτία Ειδήσεων. Αφού πρώτα ευχαριστήσω το κατάστημα ανδρικών και γυναικείων ρούχων Μπέλο, Ιωάννη Μικρού 2, να δώσουμε ραντεβού σε 2 εβδομάδες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καλή σας νύχτα και να προσέχετε.